Κύριε Χιλετζάκη, το ερώτημα είναι ένα. Τελικά, ως λέγεται, γνωρίζετε, έχει υποθεί με τα βεβαιότητας εάν θα ξεκινήσει σήμερα η καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης? Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα θα φύγει η δισκέτα από τον οργανισμό, από τον ΟΠΚΕΠΕ, και θα παραδοθεί στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι αυτή που παίρνει το έργο κάθε χρόνο, ναι, λόγω της εξαγοράς της αγροτικής τράπεζας που ήθιστε να το παίρνει τα προηγούμενα χρόνια. Οι κάτοχοι που είναι της, κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι καθαρά της τράπεζας, εάν πιστώσει σήμερα το απόγευμα ή όχι, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, είναι αυτοί που θα δουν πρώτοι τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, και μετά έπεται το διήμερο βαλέρ και να πληρωθούν οι λοιπές τράπεζες. Αυτό κάποια φορά είναι για μια μέρα, για δύο μέρες, αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει γίνει η εγκαθάριση της βασικής ενίσχυσης που αφορά το 70%. Εφόσον ξεκινήσουν από σήμερα, διαφορετικά, ναι, όλα πάνε μία με δύο μέρες προς τα πίσω. Δυστυχώς όλα πάνε μετά μία με δύο μέρες προς τα πίσω. Θεωρούμε ότι ο οργανισμός έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία που πρέπει να έχει ολοκληρώσει. Αυτές είναι οι χθεσινοβράδινες πληροφορίες τις τελευταίες. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά τις επόμενες ώρες και θα γίνει η διαδικασία όπως πρέπει να γίνει. Εσείς ως πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Μικρών Συνεταιρισμών ταξιδεύετε και πάτε επίσης σήμερα στη Χαλκιδική, γιατί είπα πριν από λίγο ότι πάμε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου να μιλήσουμε με τον κύριο Χιλετζάκη, γιατί και εκεί τα θέματα είναι πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις καταστροφές στις καλλιέργειες εξαιτίας της ανομβρίας, και θα γίνει και εκεί έλεγχος, καταγραφή των ζημιών για να συσταθεί και εκεί φάκελος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως το ξεκινήσαμε και το κάνουμε στην Κρήτη, το έκανε και η Μεσσηνία το ίδιο, τώρα το έχουμε με τη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική είναι ένας ιδιαίτερος εξαγώσιμος κωδικός όσον αφορά το λάδι και την ελιά. Στην Χαλκιδική δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή 88 επιχειρήσεις συνεταιριστικές και ιδιωτικές στο κομμάτι της επιτραπέζιας ελιάς. Είναι ένας ευρωπαϊκός κωδικός που έχει τεράστια ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Εξαρτάται η οικονομία της Χαλκιδικής κατά 80% από την επιτραπέζια ελιά και από τη λαδολιά. Επομένως, η Χαλκιδική είναι ένα καλό παράδειγμα για όλους τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς, για τα λαμπρά παραδείγματα που μας έχει δώσει και τα έμπρακτα οικονομικά στοιχεία που έχουμε πλέον στα χέρια μας τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς όμως, πλήττεται και αυτή από την ξηρασία, έχει σοβαρό πρόβλημα. Η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί, αυτή η ξηρασία, όπως και η ποσότητα. Οι συνάδελφοί μας, οι Χαλκιδικοί μας, περιμένουν σήμερα. Θα κάνουμε την επίσκεψη που πρέπει να κάνουμε, θα κάνουμε την αυτοψία και μετά όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε όσο αφορά το κομμάτι της ελιάς μία στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα πατήσουμε πάνω στο πλάνο που πάτησε η Ισπανία. Η Ισπανία δεν ζήτησε αποζημίωση μόνο για την Ανδαλουσία, ζήτησε αποζημίωση για τον ισπανικό ελαιόνα. Επομένως, εμείς θα ζητήσουμε αποζημίωση για τον ελληνικό ελαιόνα σαν ΕΘΕΑΣ, επίσημα μετά από τις αυτοψίες που θα κάνουμε, αλλά και εμείς σαν Κρήτη. Ξεχωριστά θα πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας φάκελο που θα τον πάρουμε. Μία επιτροπή που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα θα τον πάρουμε το φάκελο, και αυτό το φάκελο θα τον καταθέσουμε εμείς οι ίδιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διεκδικήσουμε χρήματα. Μάλιστα. Επιμένετε στη δική σας την πρόταση, θεωρώντας αυτή που είχατε αναφέρει πριν μέρες εδώ στο Παράδειο 984, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο γιατί πρέπει να ταξιδέψετε, κύριε Χιλετζάκη, περί του ολικού κλαδέματος? Ναι, είναι η μόνη λύση που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή θεραπεία στον ελληνικό ελαιόνα. Το κλάδεμα ανανέωσης είναι το λαμπρό παράδειγμα που για μας δεν θέλαμε να το συζητάμε, αλλά φαίνεται ήδη, έχει αποτυπωθεί στην Ισπανία, που η Ισπανία έκανε. Ναι. Ναι. Που ναι, ναι. Η Ισπανία πραγματικά μας έδειξε δείγματα γραφής στο κομμάτι της διαχείρισης του ξηροθερμικού κλίματος, και περιμένουμε κι εμείς με τη σειρά μας να πάρουμε κι εμείς τις ίδιες αποφάσεις, ας το πούμε, καλλιεργητικές αποφάσεις, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση στο κεφάλαιο που λέγεται ελαιόδεντρο. Ωραία. Λοιπόν, με το κλάδεμα ανανέωσης, η πρόταση αυτή η οποία μπαίνει, δύο φάκελοι, διεκδικείται και για τον ελληνικό ελαιόνα και για τον κρητικό ελαιόνα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Χιλετζάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.